Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο και συγκεκριμένα σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα νέο παιχνιδάκι, το Ships at Sea. Πιστεύω έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι Eurotrack με πλοία. Παίρνουμε κάποια προϊόντα, κάποια δέματα από ένα σημείο, τα οποία μεταφέρουμε σε ένα άλλο. Μέσα στη θάλασσα εννοείται πάντα και σε αντίξωες συνθήκες. Ξεκινάμε από χαμηλά, από μια μικρή βαρκούλα. Παίρνουμε καινούργια πλοία και μεγαλώνουμε το στόλο μας εδώ πέρα. Πιστεύω είναι ένα υπέροχο παιχνίδι και θα μας αρέσει αρκετά. Έχει αρκετά καλά γραφικά, είναι σε early access ακόμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να το δούμε σε μια σειρά και αυτό εδώ πέρα το παιχνιδάκι. Αν σας αρέσει, πείτε μου στα σχόλια να το συνεχίσουμε. Πείτε μου, θέλουμε κι άλλο, πάρτε οπωσδήποτε. Πάμε να το δούμε για να έχουμε μια άποψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φύγαμε λοιπόν. Και λοιπόν, παιχτούρες, είμαστε στο κεντρικό μενού. Όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα λιμάνι. Δεν ξέρω σε ποια χώρα είμαστε, Νορβηγία. Πάμε career και θα ξεκινήσουμε start new career. Δεν έχω ξεκινήσει καθόλου. Ίσα-ίσα να το δούμε λίγο πώς τρέχει. Οπότε πάμε με το tutorial, να μας μάθει και κάποια βασικά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε 50.000 snow. Unboxing όνομα, ωραία. Male, female, male. Α, έχουμε διαφορετικά άτομα εδώ πέρα, χαρακτήρες. Worker, dog worker, dog worker, fisherman, ψαρά. Θα βάλω αυτόν εδώ πέρα τον παίχτη, τον ψαρά νούμερο 4 και ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ θα μας μάθει τα βασικά, εντάξει, ξέρουμε πως παίζουμε ρε παιδί μου, ξέρουμε ρε παιδί μου, ξέρουμε. Πάμε εδώ στο γραφείο μας, εδώ είναι τα κεντρικά μας, εδώ ξεκινάμε. Θυμίζει Ισλανδία, τι θυμίζει ρε φίλε. Δεν ξέρω πού διαδραματίζεται. Πάμε στο γραφείο μας, έχουμε τίποτα μέσα. Α, έχουμε δουλίτσα εδώ στα ναυτικά μίλια. 0,3. Payment 20.250 XP. Από το ROS, το ROS είμαστε τώρα εδώ πέρα εμείς που πατάμε. Και πάμε στο link VR. VR, πώς το λέει. Πήραμε την αποστολή μας, load cargo on the boat. Και δύο μέρες θέλει για να φτάσουμε εκεί. Όπα. Το cargo είναι αυτό το πακετάκι. Έλα εδώ. Τι είναι, μπαταρία. Και η βάρκα μας είναι αυτή εδώ κάτω, παιχτούρες. Τσεκάρετε λίγο τι γραφικάρες έχει. Είναι φανταστικό. Ένα απλό παιχνιδάκι. Το έβαλα. Το έχω βάλει την μπαταρία, ωραία. Πάμε να κάνουμε undock, να ξεδέσουμε εδώ πέρα. Είχαμε δέσει στο λιμάνι. Και πού θέλουμε να πάμε τώρα είναι το θέμα. Delivery area από εκεί. Πόσο το πάμε, το πάμε τη μύτη. Θα τους πάμε έτσι. Για να μην έχουμε αντίσταση. Και φύγαμε. Κοίτα, μη γύρισε, μη γύρισε. Σε γυρίζει άμα το αφήσεις παραπάνω. Είναι με το κύμα κανονικά πως πάει. Έχει καταπληκτικό έτσι με το νερό. Και δεν παίζω και στα ultra τώρα γιατί μάλλον δεν το σηκώνει τέρμα. Κάνει κάποια frame drops, πέφτει σε 40-50. Αλλά τώρα εδώ σε αυτά τις ρυθμίσεις που μου έχει βάλει μόνο του είμαστε στα 60 fps σταθερά. 2K. Πιστεύω είναι αρκετά όμορφο και εδώ. Θέλουμε να το πάμε εδώ από πίσω. Δύο μέρες απομένουν και θα πάρουμε τα 50.000 που πήγανε. Είχαμε 50.000. Αγόρασα τη βαρκούλα τίποτα ή αγόρασα το κάργο. Δεν είδα τι απέγιναν. Ωραίο έτσι εδώ μέσα όμως. Κοιτάξτε τα κύματα, σκάνε και τέτοια. Ωραίο, φανταστικό. Ο χάρτης είναι... Αφήστε το, δεν θέλω να μιλήσω για το χάρτη γιατί... Όπα, όχι. Βγάλετε αυτά. Δείτε. Είναι όλο αυτό. Είναι τεράστιος. Και πώς θα πηγαίνεις, θα ψαρεύεις και σε σημεία που έχει το χάρτη. Παπά μου φύγε. Πρέπει να πάμε από εκεί. Θα πέσουμε πάνω εδώ. Τράβο από την άλλη. Ωραία. Δώσε πόνο, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Φύγαμε. Ωραίος. Ωραία. Ξεκινάμε μια ψαρόβαρκα και σιγά σιγά εκεί θέλω να πάμε. Έλα ρε φίλε. Μακριά, ε. Να πάμε τελείως σε άλλο νησάκι. Ωραίο όμως. Δείτε εδώ ουρανό. Φανταστικό. Ο παίκτης εδώ δίνει δύναμη. Δεν μασάει. Τραβάει κουπί που λέει και ο Γιαννέλης. Ωραία. Όλο ευθεία. Όλο καρφί τώρα. Δώσε. Μετά που σου είπα πας και σε πιο αντίξωες συνθήκες. Μπορεί να βγεις στο ωκεανό. Να πετύχεις καταιγίδα. Με κύματα και να είσαι με μεγάλο πλοίο κανονικό. Όχι βαρκούλα τώρα. Και η βαρκούλα μπορεί να πετύχει καταιγίδα και να μπλέξει. Αλλά ναι, έχει πολλά πράγματα να εξερευνήσει, παιδιά. Τώρα μπήκαμε σε fish habitat. Εδώ μπορεί να ψαρεύει.
Εδώ έχει ηχθειοκαλλιέργειες, λογικά κάτι. Α, δείτε εδώ τι ωραία που είναι το μέρος. Ηχθειός καλά είναι. Και φέραν μπαταρίες και τα μηχανήματα μάλλον εδώ πέρα για κανένα γρυγρή. Δείτε τι ωραία που είναι. Πού πρέπει να δέσω. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι εσύ από εδώ. Α, από εδώ δεν είναι. Ωραία. Πάμε να παρκάρουμε το εργαλείο μας. Α, και μπροστά εδώ δεν είναι. Ωραία. Καρφί όπως είμαι τότε. Ωπα. Δέσε. Ωραία. Και δέσαμε εδώ. Exit. Έχουμε πάρει τη βαρκούλα. Τη δέσαμε εδώ τη βαρκούλα μας. Έχουμε πάρει την μπαταρία. Link VR. Link VR. Αφήνουμε τα πραγματάκια μας εδώ. Place. Τελειώσαμε. Πήραμε τα 20.000. Πήραμε 285 XP. Τέλεια. 30.000 είμαστε τώρα. Πάμε να δέσουμε απέναντι ξανά. Δείτε τι ωραίο που είναι. Φω. Τι λες ρε φίλε. Κάναμε την πρώτη αποστολή μας. Πάμε τώρα πίσω να δέσουμε. Μπορείς να κάνεις teleport λέει για πίσω. Αλλά αν πας μόνος σου λέει κάνοντας σκουπί, θα πάρεις άλλα 150 XP. Πάμε να πάρουμε τα 150 XP σιγά. Τι παίζουμε τότε. Όπως είμαστε, κουπί για το docking. Πάμε να δέσουμε πέρα στο δικό μας την εταιρεία. Δώσε πόνο. Τώρα πρώτες αποστολές λογικά θα είναι εδώ τριγύρω. Τα πρώτα δρομολόγια να κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε και κάνα μεγάλο πλοίο. Είναι τα ψαρόβαρκα. Δίνουμε πόνο εδώ πέρα, κουραστούμε. Κάνεις λίγο μανούβερ, σε πετάει το κύμα από εδώ από εκεί. Έχει λίγο προβλήματα. Αλλά είναι φανταστικό έτσι όπως είναι τώρα εδώ πέρα. Στα mechanics που βλέπεις εδώ το κουπί του χαρακτήρα, τα physics αυτά. Είναι ρεαλιστικό. Μετά θέλω να δω άμα πάμε και πάρουμε κάποιο μεγαλύτερο πλοίο και μπαίνεις μέσα. Πώς θα είναι, θα μπορείς να κινήσεις και πάνω στη βάρκα να πηγαίνεις από εδώ από εκεί, μόνο θα μπαίνεις μέσα, οδηγάς και τέλος αυτό είναι. Θέλω να τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Άμα βγάζεις εύκολα λεφτά, πιστεύω γρήγορα θα αναβαθμιστούμε. Τώρα πήραμε 20.000 από εδώ μέχρι εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Πάμε να το παρακάνουμε το εργαλείο. Αφήνουμε να κάνει reduce. Κάνουμε και μία, δύο να το ισιώσουμε. Έλα. Έτοιμη. Πολύ ωραία. Α, τη δέσαμε. Κατεβαίνουμε. Όμορφα. Welcome to Rost. Πάμε στο γραφείο να πάρουμε την επόμενη αποστολή μας. Για να δούμε πού θα μας στείλουν τώρα. Repair C marker. A C marker has broken down. Help repair it. 20.250. Πάμε να φτιάξουμε σημαδούρα. Έχει χαλάσει μια σημαδούρα. Πού είναι. Πάμε να αγοράσουμε power drill, τρυπάνι και buy fuse. Ωραία. Θέλουμε power drill. Ένα. 300 ευρώ σχεδόν. Και part. Φέρε ένα τέτοιο. Θέλει και λάμπα. Ήθελε λάμπα. Πήρα και μια λάμπα εγώ. Δεν ξέρω αν χρειαζότανε. Να την έχουμε. Δεν μπορώ να πει δείξω από εδώ, Πάμε να δούμε πού είναι το επόμενο σημείο που πρέπει να ταξιδέψουμε. Α, είναι πίσω από εκεί. Κάνουμε undock και φύγαμε. Καθίστε να βγούμε έξω. Ωραία. Και πάμε όλο από εκεί τώρα. Δώσε λοιπόν. Πρέπει να είναι στα ανοιχτά μέσα. Μην είναι και πολύ βαθιά. Έχουμε και θαλασσοφοβία εμείς, Μην πέσουμε εδώ κάτω και βλέπουμε κανένα φάλινα από κάτω. Λοιπόν, πού είναι η σημαδούρα. Σημαδούρα θέλει κανένα φάρο. Σημαδούρα λογικά. Να, αυτή εκεί πέρα. Για πάμε. Δείτε τι ωραίο. Έχει και φάρο πέρα στη γωνία εδώ πέρα μπροστά που σας σημαδεύω τώρα. Φανταστικό, ναι. Μια σημαδούρα έτσι από τις μεγάλες σημαδούρες, όχι τις χαμηλές. Που έχει και φως επάνω. Α, θέλει να κάνω και replay circuits. Να αλλάξουμε το χρώμα σε green. Να κλείσουμε το cabinet with screws, με βίδες. Έχει πραγματάκια. Δεν κάνεις δηλαδή μόνο μεταφορές. Κάνεις αποστολές διάφορες. Ωραίο αυτό. Έλα, 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 έλα. Τράβα από την ανάποδη.
σε, άμα τραβάς συνέχεια ευθεία, σε αλλάζει πορεία το κύμα. Και λογικό είναι. Να, φτάσαμε στη σημαδούρα μας. Ωραία. Για να δώσουμε λίγο πόνο τώρα εδώ πέρα. Έλα, έλα. Στρίψε το, ωραία. Φύγαμε. Καρφί, 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 καρφί. Όλη ευθεία. Α, έχει και first person, ρε. Α. Τι λες, ε. Πρέπει να βάλω first person για να κάνω climb στη τέτοια. Αλήθεια. Τι είπες τώρα. Δείτε τι έχει. Α, έχω το inventory. Τρόμαξα, παιδιά. Λέω, δεν το πήρα το τρυπάνι μαζί μου τώρα. Μία βίδα τη βγάζουμε. Να ανοίξουμε εδώ το καπάκι. Δεύτερη. Τρίτη. Ανοίγουμε. Θέλουμε να... Όχι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε πρώτα την ασφάλεια. Εδώ την αλλάξαμε. Ήταν καμένη. Την γυρίσαμε στην πράσινη. Κλείνουμε ξανά με τις βίδες. Κλείνουμε και εδώ. Κλείνουμε και εδώ. Repair C Market. 20.000. Πήραμε και 280 XP. Είμαστε σε 49. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε teleport. Δεν πειράζει. Άστα τα 150 XP. Για να δούμε. Τι θέλει τώρα. Buy Zeker. Τι είναι αυτό το Zeker. Μπετονιά είναι. Ναι. Μπετονιά είναι. Για να ψαρεύουμε ψάρια. Ωραία. Και τι θέλει τώρα. Amateur Certificate. Unboxing εδώ. MG Ship License. Ship License Authority. Έχουμε κάνει until next certificate. Θέλει 150 χιλιόμετρα να ταξιδέψει και έχουν κάνει 2,2. Τι λες. Άρα τα XP βοηθάει να ξαναγυρνάς για να μαζεύεις χιλιόμετρα και πόντους και όλα. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε skill tree να ψαρεύουμε. Πού είναι. Fishing. Zeker. Acquire skill. Ωραία. Πάμε πίσω στη βάρκα και πάμε να ψαρέψουμε τώρα. Απλά τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε άλλη αποστολή. Enter fish habitat. Είχε παραδίπλα εδώ fish habitat. Και δίνουμε πόνο. Μπορείς να πηγαίνεις και έτσι. Να τραβάς κουπί. Δείτε τι ωραία που είναι. Φανταστικό είναι, παιδιά. Και το first person του και όλα του. Δείτε εδώ. Ωμπο. Να πιάσουμε 3 ψάρια και να πουλήσουμε όλα τα ψάρια μας, λέει. Το έχω. Ελπίζω να ψαρεύεις εύκολα, δεν ξέρω. Παιχνιδάρα φαίνεται πάντως, παιδιά. Και ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί θα βγαίνουν διάφορες αποστολές. Και θα είναι τούμπανες η κάθε μία, πιστέψτε με. Έχω δει λίγα πραγματάκια σε τρέιλερ, σε λίγο gameplay. Έχω δει τον Ταμάρ, στο εξωτερικό ένας. Παιχνιδάρα. Τώρα επειδή έχω πάρει ψαρά, μου είπε τώρα να πάω να ψαρέψω. Ή και άλλο να είχα πάλι το ίδιο θα έκανα. Δεν το ξέρω. Κάτω βλέπουμε μια μπάρα με χρώματα. Δεν ξέρω την ενέργειά μας αυτό. Ωραία. Φτάσαμε. Press C. To cast line. To bounce. To reel. Για να μολύσεις μπετονιά. Λοιπόν, έχουμε την μπετονιά. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε. Πού την πετάω. Την πέταξα. Α, μολάς έτσι. Να, να, να. Πώς ψαρεύεις, ρε. Τώρα έχει πιάσει. Όπα, 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 όπα. Ρε, αυτό μπήδηξε πάνω. Θα την κόψεις. Όταν κοκκινήσεις πάει να κουπεί. Αφήνεις. Τι έχω πιάσει. Φιδόψαρο. Δώσε. Πού είναι, ρε. Κοίτα. Το έχουμε πιάσει. Έλα εδώ. Έλα εδώ ψαράκι. Δύσκολο, ρε. Πού είναι. Α, είναι πολύ κοντά μου τώρα. Λογικά το έχω πιάσει τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τώρα με το χέρι το βγάλω πάνω. Το πιάσα. Είναι εδώ από κάτω μας. Έλα πάνω. Έλα, έλα, έλα. Το έχω. Μην κοπεί τώρα. Έλα μέσα. Το βγαλά. Να το. Ένα κοντ. 2,2 κιλά. Τώρα μολάω πάλι. Και πατάω μία φορά όταν είναι πράσινο για να τσιμπήσει. Και μετά να αρχίσει το τράβηγμα. Ωραία, τσίμπησε. Τώρα ξανατραβάς. Πάλι το ίδιο μέχρι μην κοκκινήσει. Άμα βλέπετε λίγο την μπετονιά, κοκκινίζει όταν είναι. Τώρα δηλαδή. Τώρα πρασινίζει. Τραβάω, τραβάω.
Αν είναι πιο μικρό, λογικά θα είναι πιο εύκολο. Έσπασε, ναι. Ωραία, τσίμπησε πάλι. Πάμε, το έχουμε. Έλα ρε, έσπασε αμέσως τώρα. Τι λέει? Τι γίνει τώρα? Μπλέξαμε. Τσίμπησαμε. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Κόκκινο. Ω, καλό ήτανε. Έσπασε ρε. Το ψάρεμα πιστεύω είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα έπρεπε. Είπαμε, εντάξει, μη σε κάνει τόση ώρα να κάθεσαι εδώ να πιάσεις ένα ψάρι. Να το κάνετε λίγο πιο εύκολο, αυτό. Οι άλλες οι δουλειές, εντάξει, που ταξιδεύεις, αλλά τώρα ψάρεμα, κάθεσαι εδώ μια ώρα. Να το, να το, να το, να το, να το, και είναι και μεγάλο. Μην το χάσουμε τώρα μπροστά στα πόδια μας. Και είναι και μεγάλο. Αυτό είναι 4 κιλά, σίγουρα. Ωραία, τούμπανο είναι αυτό. Ω, τι 4-6 κιλά είναι αυτό. Ω, παιδιά, μην το χάσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Το πιασά. 2-3. Δεν το είπα, 6 κιλά, 7,5 κιλά ήταν. Ήταν αυτό το τούμπανο, αυτό θα βγάλουμε λεφτά. Για πέτα πάλι. Θέλει υπομονή στο τράβημα, αλλιώς δεν είναι κάτι. Εκεί που κοκκινίζει να τα αφήνει να πρασινίσει ξανά. Θα του βγάλει γρήγορα αρκετά. Άλλο ένα ψάρι τελευταίο και πάμε να τα πουλήσουμε κι αυτά. Δεν ξέρω πού τα πουλάμε. Θα μάθουμε. Δεν το δάμε, ήταν μεγάλο γάμο το. Δεν ξέρω μετά άμα μπορείς να βάλεις δίχτυα να πιάνεις ψάρια αργότερα. Δεν ξέρω. Για να πιάνεις πολύ περισσότερες ποσότητες. Αυτό το ξέρουμε. Μπορεί να ισχύει. Πάντως τώρα με την πετονιά είναι δύσκολο το πράγμα. Δυσκολεύει αρκετά. Μου έχει σπάσει πολλές φορές. Και έχουμε χάσει ψάρια που μπορούσαμε να τα είχαμε πιάσει. Τώρα αυτό το έχω εδώ μπροστά μου πάλι. Το πάμε σιγά σιγά να μην το χάσουμε κι αυτό. Πώς σας φαίνεται το παιχνιδάκι, παιδιά? Πάντως από γραφικά έτσι, τέτοιο gameplay πιστεύω είναι τρομερό. Θα δούμε και σε επόμενα επεισόδια πώς είναι. Αλλά πιστεύω είναι... θα σας αρέσει. Τώρα στην αρχή μπορεί να είναι λίγο βαρετό, δεν ξέρω, για εσάς. Για μένα καλά είναι. Αλλά μετά άμα πάρεις και άλλα πλοία και κάνεις μεγαλύτερα ταξίδια και τέτοια και πιο άνετα, είναι τούμπανο. Κοιτάξτε που το έχουμε τώρα εδώ πέρα και δεν μπορούμε να το βγάλουμε πάνω. Μία πόχη δεν έχει ο φίλος. Γι' αυτό κάπου εκεί 5,5 κιλά. Μπορεί και 8. Το χάσαμε. Ήμασταν από κάτω και το χάσαμε. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Έλα, αυτό πιστεύω το έχω. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Γιατί κοκκινίζει πάρα πολύ εύκολα. Το βουτήξαμε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο σημείο που έχουμε το γραφείο μας και να βρούμε το μαγαζάκι που πουλάμε ψάρια. Να τα πουλήσουμε, να δούμε τι θα βγάλουμε, δεν ξέρω. Να βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Θα μάθουμε σε λίγο. Αξίζει αυτή τόση διαδικασία γιατί ήταν δύσκολη. Δεν ήταν κάτι εύκολο σαν τα άλλα τα προηγούμενα που πηγαίναμε και τα αφήναμε ή κάναμε το repair εκεί στη μαδούρα και τέτοια. Καθόμασταν πόση ώρα το φάγαμε έτσι. Μία έσπαγε, μία έκανε, μία έρανε. Αργίες θα το βγάλεις επάνω το ψάρι. Δεν ξέρω, άμα βγάζεις λεφτά πιστεύω συμφέρει. Άμα δεν βγάζεις όμως δεν συμφέρει σίγουρα, αργίες πάρα πολύ. Έλα, φτάσαμε λοιπόν. Να το παρκάρουμε το εργαλείο. Και να δούμε εδώ πού είναι το μαγαζάκι να τα πουλήσουμε. Ωραία. Θα ξαναδέσουμε. Όμορφα. Για πάμε να δούμε πού είναι το ψαράδικο. Α, είναι πέρα εκεί. Ωραία. Για πάμε να τσεκάρουμε τιμή που πουλάμε τα ψάρια. Πόσα είχαμε? Είχαμε 3 ή 4. Γιατί λέει 2 και 2. 2, 4,8 και 2, 7,4. Έπιασα 4 ψάρια δηλαδή. Θα δούμε. Να το το φίσερι λοιπόν. Έχουμε με small 2 στα 2. Και τα πουλάμε 4,8, τα πουλάμε 4,71. Και αυτά. Όλα 4,71. Α, ναι. Selfies, μόνο τα επιλεγμένα είναι 170 στα 471 και όλα είναι 4,71 μόνο. Δεν συμφέρει, σίγουρα. Ωραία. Τα κατάφερες, λέει. Ξέρεις ότι έχεις αρκετά λεφτά για να πάρεις τη καινούργια βάρκα του Purchase the Boat. You need to visit the shipyard. Follow the market on the screen. Όπα, 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 όπα. Εδώ δεν είναι, είναι από πίσω μεριά.
πάμε να αγοράσουμε καινούργια βάρκα. Κάνουμε αναβάθμιση, upgrade. Φεύγουμε από τα κουπιά και πάμε σε κάτι άλλο. Για πάμε να δούμε. Δείτε τι ωραία και η σκιά ακόμα και τα... ο χαρακτήρας έχει εδώ χέρια, πόδια που δεν έχει άλλα. Ωραίο παιχνιδάκι, καλοφτιαγμένο φαίνεται. Και είναι και σε early access. Θα πάρει update, θα γίνει ακόμα καλύτερο άμα έχει κάποια bugs. Shipyard, για πάμε εδώ να δούμε τι θα μας φτιάξουνε. Θα το φτιάξουμε εμείς. Τέτοια βάρκα θα πάρουμε. Τέτοια είχα. Για πάμε να δούμε εδώ στο λαπτόπι. Α, είναι for sale και τέτοιο. 44.000 αυτή. Active boat είναι αυτή. Η δικιά μας και μπορούμε να την κάνουμε upgrade. Να βάψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να βάλεις τίποτα πράγματα πάνω. Α, μπορεί να την πουλήσεις. Και συντήρηση την κάνεις. Δεν κάνεις κάποιο upgrade, όχι. Boats, λοιπόν. For sale, for sale, for sale. Όλα αυτά είναι for sale. Αυτό κάνει 7 εκατομμύρια. 350.000. 1,5 εκατομμύριο. Το συγκεκριμένο το πορτοκαλί. 99.000 αυτό το σκάφος. Fishing boat και αυτό. Όλα fishing boat πρέπει να είναι. Αυτό είναι service boat. Και αυτό. Για μεταφέρεις πράγματα και τέτοια. Cargo boat αυτά τα... 2-3 πόσα είναι, αυτά τα 2 ναι. Έχουμε πόσα λεφτά. Αυτό κάνει 950.000, δεν έχουμε γι' αυτό. Γι' αυτό έχουμε όμως 44.000 κάνει. Και έχουμε 49. Cargo boat, T-Arena, 8,5 μέτρα, 52 εκατοστά draw, 7,5 τόνους. Max speed 24 χιλιόμετρα, πολύ καλά. Engine power 86L. Λίτρα τι είναι αυτό. Fuel capacity 1000. Cargo extra small και small. Cargo capacity μέχρι 4,5 τόνους, small tank, external fuel tank, έχει πραγματάκια. Θα το αφήσουμε λοιπόν να το δούμε στο επόμενο επεισόδιο, το λαπτοπάκι έχει λίγο βρωμιά. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε, έχουμε κάνει 3 αποστολές ήδη, πιστεύω είναι μια χαρά. Οπότε θα μείνουμε εδώ και θα πάρουμε καινούριο σκάφος στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το δικό μας που είχαμε μέχρι τώρα. Οπότε παιχτούρες μου, πείτε μου πώς σας φάνηκε το σημερινό μας επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο εδώ στο παιχνίδι Ships at Sea. Πλοία στη θάλασσα, οπότε φύγαμε για, πιστεύω, μεγάλη σειρά, ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, αφήστε ένα like να δείξετε ότι γουστάρατε το συγκεκριμένο βίντεο. Και στο επόμενο θα πάρουμε καινούργιο σκάφος και θα αρχίσουμε νέες αποστολές, δεν θέλω να το χαλάσω σήμερα. Θέλω να μείνει suspense για το επόμενο επεισόδιο. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.